φλερτάρει ξανά με τα 2 ευρώ η τιμή της αμόλυβδης αναλύτρω στα πρατήρια υγρών καυσίμων, με το ράλι στις διεθνείς τιμές να συνεχίζεται με αμύωτο ρυθμό, γεγονός που προϊονίζει και νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες. Κάθε τέτοια εποχή ξέρουμε ότι έχουν αυξήσει, οπότε πρέπει να περιμένουμε να ξαναπέσει πάλι. Τι άλλο να πούμε τώρα, όλα κρυβήσανε. Όπου θέλουν το πάνω, όπου θέλουν το κατεβάζουν, ό,τι θέλουν αυτοί κάνουν. Τι να κάνουν. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, στις 29 Φεβρουαρίου η μέση τιμή της αμόλυβδης έφτασε τα 1,90 λεπτά το λίτρο, η αμόλυβδη 100 οκτανίων άγγιξε τα 2 ευρώ, ενώ το ντίζελ κίνησης διαμορφώθηκε στα 1,72 λεπτά. Στα πρατήρια υγρών καυσίμων της Κρήτης καταγράφονται ακόμα υψηλότερες τιμές. Στο Ηράκλειο και το Λασίθιο, ο μέσος όρος της αμόλυβδης διαμορφώθηκε στο 1,94 λεπτά το λίτρο, στο Ρέθυμνο έφτασε το 1,96 και στα Χανιά 1,93 λεπτά. Υπάρχει μεγαλύτερη δυσαρέσκεια, αλλά στα νησιά πιστεύω ότι πάντα συμβαίνει αυτό λόγω της απόστασης, λόγω των μεταφορών. Ελπίζω κάτι να κάνει η κυβέρνηση, κάτι να κάνει το κράτος και να ξαναπέσουν. Ναι, είναι αρκετά μεγάλη τιμή. Δυσκολεύει όλο τον κόσμο αυτό το πράγμα. Και απορώ γιατί σε άλλα μέρη, ενώ εμπορεύονται το ίδιο καύσιμο, αλλού έχει τιμή 1,70 και εδώ φτάνει 2 ευρώ. Λόγω νησιού, λόγω τι, ας πούμε. Καταστραφήκαμε. Τι έκαναμε. Κάπως πρέπει όμως να το μετριάσουν, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Συνέχεια ανεβαίνουν, δεν θα πάει, πού θα πάει το πράγμα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι νέες προμήθειες των πρατηριούχων θα γίνουν με ακόμη πιο αυξημένες τιμές, που αναμένεται να οδηγήσουν σε νέο κύμα ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες. Τι να κάνουμε, εύχομαι να, αυτό να μην κρατήσει πολύ. Τι να κάνουμε. Το καταλαβαίνει στην τσέπη του ο καταναλωτής. Φυσικά. Όταν κρυβήσουν τα καύσιμα, κρυβαίνουν τα πάντα. Οι μεταφορές, τα τρόφιμα, όλα. Δεν συνηθίζεται ποτέ, απλά νομίζω ότι δεν αντιδράμε σωστά. Αλλάζει κάτι σε σχέση με τις συνήθειες του κόσμου όταν έχουμε αυτές τις αυξομοιώσεις ή στην πραγματικότητα? Κρυβαίνουν τα πράγματα όλα και η ζωή γίνεται πιο δύσκολη. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων, Γιώργος Ασμάτογλου, εμφανίζεται βέβαιος πως η αμόλυβδη θα υπερβεί τα 2 ευρώ. Αυτό που πρέπει να περιμένουμε είναι από εδώ και στο εξής αυξήσεις. Και δεν βλέπω αποκλιμάκωση των τιμών μέσα στον επόμενο μήνα. Αν οι αυξήσεις συνεχιστούν με τον ίδιο ρυθμό, θα οδηγηθούμε σε 15 ημέρες να αγγίξουμε τα 2 ευρώ το λίτρο στην αμόλυβδη στα αστικά κέντρα. Υπομονή. Είναι τραγικό αυτό, γιατί χρεωνόμαστε πάρα πολύ, ειδικά στις μεγάλες αποστάσεις που κάνουμε. Υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει όμως τα πάντα, δεν είναι μόνο στα καύσιμα. Παράγοντες της εγχώριας αγοράς εκτιμούν ότι τις επόμενες ημέρες οι τιμές θα τσιμπήσουν ελαφρώς, κάτι που αναμένεται να επηρεάσει εκτός από τους οδηγούς και όσους σκοπεύουν να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης.